προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας. Στο θέμα της υποεξέλιξης διαπραγμάτευσης εκεί στην FBME, την τράπεζα στην οποία έχουν προκύψει διάφορα το τελευταίο διάστημα. Έχει απολυθεί κόσμος, είναι γνωστό το θέμα που έχει προκύψει. Είναι κοντά μας ο νομικός εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο κύριος Στέλιος Χριστοφόρου. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη και στους δύο σας. Είστε καλά, χρόνια πολλά. Λιποθείτε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, έχουν ικανοποιηθεί καταρχάς όλα τα αιτήματα των εργαζομένων? Αντιθέτως, δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των εργαζομένων. Αντιθέτως, έχει ικανοποιηθεί ένα πολύ μικρό κομμάτι των αιτημάτων και μάλιστα με τρόπον ο οποίος δεν ικανοποιεί στο 100%, υπό την έννοια ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από τον νόμο, κατόπιν όμως απεργίας η οποία είναι σε ισχύ και μια απεργία η οποία χρειάστηκε να είναι για τουλάχιστον 28 μέρες έως ότου να πληρωθούν σε αυτούς τους ανθρώπους τα νόμιμα ωφελήματά τους. Ουσιαστικά, εγώ καταλάβουμε, έχουν πάρει αρκετά από τα ωφελήματα, απομένουν κάποια ή δεν έχουν ικανοποιηθεί καθόλου τα αιτήματα των εργαζομένων? Αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται τα ωφελήματα. Πρόκειται για τραπεζικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είναι μέλη της ΕΤΙΚ, σωστά? Πρόκειται για τραπεζικούς υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είναι μέλη της συντεχνίας, ουδέποτε υπήρξαν. Είναι υπαλλήλοι οι οποίοι δικαιούνταν με τον τερματισμό της απασχόλησής τους να λάβουν τα νόμιμα δικαιώματα τους, καθώς επίσης για αυτό που προβλέπονται από τον νόμο, αλλά και τα δικαιώματα τους τα οποία προβλέπονται από τη συμφωνία απασχόλησης τους με την FBME. Ένεκα του ότι η FBME τελεί υπό καθεστώς εκαθάρισης και λόγω των γεγονότων τα οποία νομίζω λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, και επειδή λόγω τούτου έχει διοριστεί από την Κεντρική Τράπεζα ειδικός εκαθαριστής για να διευθύνει την FBME, αυτοί οι υπαλλήλοι αφενός η απασχόληση τους έχει τερματιστεί, αλλά δεν τους έχουν πληρωθεί αυτή τη στιγμή τα ωφελήματα τα οποία προκύπτουν από τη συμφωνία απασχόλησής τους. Με άλλα λόγια, το ΕΦΑΠΑΞ. Το ΕΦΑΠΑΞ. Το ΕΦΑΠΑΞ. Ονομάζεται για σκοπούς της FBME Loyalty Scheme, όμως είναι έναν ποσό το οποίο στην καθομιλουμένη αντιστοιχεί στο ΕΦΑΠΑΞ το οποίο παίρνουν οι τραπεζοϋπαλλήλοι. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, το λόγο δεν το γνωρίζω. Όμως, το τι γνωρίζω είναι ότι αυτά τα ποσά, τα οποία αποτελούν το ΕΦΑΠΑΞ, έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν από την Κεντρική Τράπεζα μέσω των προηγούμενων ειδικών διαχειριστών. Και σήμερα είναι που η Κεντρική Τράπεζα έχει αποφασίσει μέσω του υφιστάμενου ειδικού διαχειριστή να μην τιμήσει την πληρωμή αυτών των ποσών. Μιλάμε για κάποιο ταμείο, ναι. Μιλάμε, στο οποίο συνεισφέραν και οι εργαζόμενοι. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε? Γιατί μόνο οι εργαζόμενοι? Όχι, δεν συνεισφέραν οι εργαζόμενοι. Ήταν μια διευθέτηση που είχε η τράπεζα με τους υπαλλήλους σαν κίνητρο, αν θέλετε, παραμονής τους στην τράπεζα. Ότι δηλαδή με τον τερματισμό της απασχόλησής τους θα υπήρχε μια εξασφάλιση. Στο οποίο συνείσφερε μόνο η τράπεζα. Διότι μιλήσαμε με την κεντρική τράπεζα και αυτό που μας λέχθηκε είναι ότι είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν. Είναι περιορισμένο λόγω του ότι εάν αγγίξουν τα συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία είναι χρήματα καταθετών, θα προκαλέσουν την οργή των καταθετών. Τους οποίους οι οποίοι έχουν χάσει τα χρήματα τους. Κοιτάξτε. Και σας έχει δοθεί η συμβουλή, τέλος πάντων, στους εργαζόμενους να καταφύγουν στο εργατικό δικαστήριο. Για να λυθεί εκεί η διαφορά. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο λέει σήμερα η Κεντρική Τράπεζα είναι λαθασμένο και σε κάποιο βαθμό παραπληροφόρηση. Τα χρήματα αυτά, τα οποία αποτελούν αυτόν το ταμείο, δεν είναι χρήματα καταθετών. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται κατεθειμένα σε ειδικό ταμείο. Ξεχωριστό, λέτε. Ξεχωριστό ειδικό ταμείο προς όφελος των υπαλλήλων. Ναι. Τα κατάθετε η τράπεζα. Ο εργοδότης, ας πούμε. Μάλιστα. Και αυτά τα χρήματα παραμένουν εκεί και υπάρχει και σχετική πρόβλεψη στα βιβλία της τράπεζας για αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα παρουσιάζονται στα βιβλία της τράπεζας και αν παρουσιάζονται, ως τι παρουσιάζονται? Αυτό ακριβώς το οποίο είναι. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται κατεθειμένα στο ταμείο για τους υπαλλήλους όταν και εφόσον... Στον ισολογισμό της τράπεζας παρουσιάζεται αυτό το ποσό.
Στον balance δηλαδή τη τράπεζα. Στο ισολογισμό, μάλιστα. Τώρα θα πάτε, αντιλαμβάνομαι ότι. Οπότε, συγγνώμη που σα διακόπτω. Οπότε, το να έρχεται η τράπεζα η κεντρική και να αναφέρει ότι είναι χρήμα των καταθετών, αυτό είναι τουλάχιστον παραπλανητικό. Και διορτούμε το γιατί. Ενδεχομένως αυτή η δήλωση της Κεντρικής Τραπέζας να είναι και απάντηση στο ερώτημά σας γιατί δεν τα πληρώνει. Επειδή μπορεί να θέλει αυτά τα χρήματα να τα διαθέσει στους καταθέτες. Ναι, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο όμως από τη στιγμή που ο εργοδότης έβαζε αυτά τα χρήματα δεν τα βάζει από την τσέπη του, τα έβαζε από τους καταθέτες. Μια τράπεζα λειτουργεί μέσω των καταθετών. Δεν λειτουργεί μέσω των καταθετών. Συμφωνώ, τα έβαζε από το κέρδος του. Επειδή με το ίδιο σκεπτικό. Εσείς τώρα σας συμβούλευσαν να προσφύγετε στο εργατικό. Προσέφηκαν οι εργαζόμενοι στο εργατικό δικαστήριο. Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες. Ναι. Ας σας ανησυχεί ότι ενδεχομένως το εργατικό δικαστήριο να μην ικανοποιήσει το αίτημα των εργαζομένων. Όχι. Δεν μας ανησυχεί καθόλου. Θεωρείται ότι είναι δηλαδή μια ξεκάθαρη υπόθεση. Ναι. Η οποία θα έχει αίσιο τέλος προς όφελος των εργαζομένων. Μάλιστα. Έχουμε ξεχωρίσει καταρχάς το κομμάτι της διαπραγμάτευσης με το δικαστηριακό κομμάτι. Το δικαστηριακό κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο τρέχει από μόνο του. Ναι. Και γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες επειδή είναι θέμα στρατηγικής. Όσο αφορά το θέμα των διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, οι υπαλλήλοι είναι απογοητευμένοι και διεκδικούν αυτά τα χρήματα επειδή είναι τα χρήματά τους. Είναι τα χρήματα τα οποία η τράπεζα φύλαγε για αυτούς. Ναι, ναι. Αντιληπτό. Αυτό το οποίο λέτε ότι γιατί είναι ελεγχτά το κομμάτι. Στη σύμβασή τους, περιλαμβανόταν στη σύμβασή τους. Βεβαιότατα. Στη συμφωνία τους. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν τα ωφελήματα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο και τα ωφελήματα τα οποία προβλέπονται από τη σύμβαση. Τα οποία ωφελήματα προβλέπονται από τη σύμβαση δεν είναι δεύτερης τάξης ωφελήματα. Είναι εξίσου ισχυρά όπως αυτό προβλέπει ο νόμος, εφόσον υλοποιηθεί. Αν αυτή η ιστορία. Συνδικαλιστές, ναι. Θα μας εξηγήσουν μετά γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Αν αυτή η ιστορία πάει στο δικαστήριο τελικώς, που έτσι δείχνουν τα πράγματα, θα είναι μια μακρά δικαστική διαδικασία, εκτιμάται, διότι αγωνιούν οι εργαζόμενοι. Ενδεχομένως να είναι μια μακρά διαδικασία. Φυσικά αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω, επειδή είναι δικαστήριο. Όμως εμείς δεν θέλαμε να εξαντλήσουμε τις δικαστηριακές διαδικασίες και για ακόμα ένα λόγο. Αυτή η τράπεζα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει ακόμα δύο δουλειές. Η μία δουλειά είναι να πληρώσει τα χρήματα στους καταθέτες μέσω του Ταμείου Καταθετών και η άλλη είναι να διαλυθεί. Άρα η τράπεζα σαν τράπεζα χρειάζεται υπαλλήλους οι οποίοι έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ολοκληρώσει αυτές τις δύο διαδικασίες. Μάλιστα. Αυτοί οι υπαλλήλοι δεν μπορεί να είναι άλλοι από τα άτομα τα οποία ήδη βρίσκονται στην τράπεζα. Σημειωτέω δε ότι έχουν ήδη απολυθεί από 170-136, έχουν παραμείνει περίπου 29 υπαλλήλοι, οι οποίοι είναι σε απεργία και οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι διεθειμένοι να δουλέψουν. Μάλιστα. Όταν επέλθει η λύση. Μέσω της διαπραγμάτευσης. Εάν υπερθεί λύση μέσω του δικαστηρίου, τότε δεν ξέρω πώς θα διαλυθεί η τράπεζα αυτή και δεν ξέρω ποιος θα βοηθήσει κιόλας για να πληρωθούν τα λεφτά στους καταθέτες. Εμείς στο τέλος της μέρας επιθυμούμε, όπως και όλος ο κόσμος, να επικρατήσει το δίκαιο. Αν ανήκουν αυτά τα λεφτά στους εργαζόμενους, θα πρέπει να τους καταβληθούν. Διότι πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι είναι Κύπροι πολίτες, πληρώνουν κανονικά ή πλέρωναν κανονικά τις φορολογίες τους. Άρα θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά τους, αν όντως. Και μένουν άνεργοι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Καθώ βλέπουμε ότι γίνονται απολύσεις και απαλές τράπεζες. Ακριβώς. Και ανακοινώνονται σχέδια αφιπρόωρων, αφιπηρετήσεων κτλ. Και αυτοί οι υπαλλήλοι αναγκάζονται να βγουν σε απεργία για να πάρουν τα νόημα δικαιώματά τους. Τα αυτονόητα, όπως λένε. Τα οποία πήραν μετά από 28 μέρες απεργίας. Και την επομένη να βγάζει ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα ότι τους έχουμε πληρώσει. Και να μην αναφέρει ότι δεν έχει πληρώσει αυτά τα οποία ήδη έχει αναγνωρίσει ήδη ότι θα πληρώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.